Καλησπέρα. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει τίτλο. Το διαβάσατε ήδη, για να είστε εδώ. Διέκοψα τη μακροχρόνια παράλληλη σχέση και τώρα θέλω μόνο να τον βλέπω. Τίποτα άλλο. Καλησπέρα κυρία Θέκλα Πετρίδου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι γύρω στα 40, παντρεμένη 20 χρόνια και η επιλογή του συζύγου μου, καθώ επίση και του γάμου μου, ήταν αποκλειστικά δική μου. Έχω και ένα παιδί. Ναι, όμω ήσουν πάρα πολύ μικρή, ήσουν στην εφηβεία ακόμη όταν έκανε αυτή την αποκλειστικά δική σου επιλογή. Πριν από 8 χρόνια πήγα για πρώτη φορά στον έγγαμο βίο μου με έναν άλλον άντρα, με τον οποίο είχα 20 χρόνια διαφορά. Με τον άνδρα αυτό ζούμε στην ίδια περιοχή και είναι επίσης παντρεμένος, με μεγάλη οικογένεια και ένα καλό όνομα στην περιοχή που ζούμε. Είναι από τους άνδρες εκείνους που φλερτάρουν και κολακεύουν τις γυναίκες. Μήπως είναι λίγο γυναικά σας να πεις, ίσως. Δεδομένου ότι φλερτάρε και μένα επίμονα και έχει γοητευτική εμφάνιση και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που είχα τότε στο γάμο μου, ζήλια, καταπίεση, ποτό και ακραίε βίε συμπεριφορέ του συζύγου απέναντί μου, έκανα το λάθο να ανταποκριθώ στο φλερ του, κλείνοντα ένα ραντεβού μαζί του, στο οποίο συνευρεθήκαμε. Λε, είχε τότε προβλήματα. Δηλαδή τώρα η ζήλια, η καταπίεση, το ποτό και οι ακραίε βίε συμπεριφορέ έχουν σταματήσει. Λοιπόν, άρα πήγε. Πήγες και έκανες, ε μια αρπαχτή θα λέγαμε μαζί του μια φορά και όμως το ένα ραντεβού έφερε κι άλλο κι άλλο και ενώ αρχικά έκανα ό,τι έκανα από αντίδραση τελικά ένιωσα πάθο και έρωτα για αυτό τον άνδρα και το ίδιο και εκείνο για μένα. Κανεί όμω από τους δυο μας δεν θέλησε να διαλύσει την οικογένεια του. Εντάξει, θα έλεγα ότι δεν είχατε και ιδιαίτερα μη διαλυμένες οικογένειες για να κάνετε αυτά που κάνατε ενώ δεν ήταν σίγουρα αληθινή ούτε η δική του οικογένεια, ούτε η δική σου. Μα δεν ξέρω και η δικιά σας η σχέση, αν είναι το αληθινή. Και οι δυο διατηρούσαμε τη σχέση μας παράλληλη, κρατώντας τις ισορροπίες. Η παράλληλη σχέση περιοριζόταν σε κάποιες στιγμές, όποτε είχαμε την ευκαιρία. Άλλοτε σεξ, άλλοτε καφέ. Πάντα όμως με άγχος. Έτσι είναι οι παράλληλες σχέσεις. Είναι του άγχους, της αγωνίας και της ψηλή αδρεναλίνης. Και ίσως είναι και ένας λόγος που τις κάνετε αυτές. Η παράλληλη σχέση κράτησε 7,5 χρόνια και ζήτησα εγώ να τη διακόψουμε πριν από περίπου 6 μήνες. Ο λόγος που τη διέκοψα ήταν επειδή με είχε κουράσει ψυχικά αυτή η κατάσταση. Ζοβαρά. Μα γιατί 7,5 χρόνια παράλληλη σχέση, γιατί να σε κουράσει γιατί δεν μου ήταν εύκολο να κρατώ τις ισορροπίες μεταξύ της παράλληλη σχέσης και της συζυγικής, γιατί τα προβλήματα που είχα ήδη πριν στο γάμο μου γίνονται χειρότερα. Έτσι συμβαίνει. Όταν κάνουμε μια παράλληλη σχέση δεν λύνουμε τα προβλήματα στο γάμο μας, τα χειροτερεύουμε. Και επίση, κάποια στιγμή έπαψα να με καλύπτουν οι λίγε και σύντομε στιγμέ τη παράλληλη σχέση. Εδώ και λίγο καιρό, η σχέση μου με το σύζυγο έχει βελτιωθεί. Εμένα με ανησυχεί πολύ η, η βιότητα που περιγράφει ότι είχε. Ο άλλο άνδρα, παρόλο που δεν ήθελε να διακόψουμε, πλέον δεν με ενοχλεί. Το πρόβλημα μου είναι ότι τον σκέφτομαι έντονα και ότι θέλω να τον βλέπω. Απλώ να τον βλέπω. Γιατί μου συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα το εκτιμούσα αν διαβάζατε την ιστορία μου και μου λέγατε τα σοφά σα λόγια. Ευχαριστώ. Γιατί θέλει να τον βλέπει, επειδή τον επιθυμεί ίσω, επειδή τον πεθυμά, επειδή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι τη ζωή σου επειδή με αυτή την παράλληλη σχέση έστω και φαντασιακά και αποσπασματικά δημιούργησες κάτι ε, που ήταν ζωντανό ενώ με το γάμο σου όχι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Θα διαβάσω και το update που έστειλε δύο εβδομάδε μετά. Καλημέρα, Θέκλα μου, με υγεία και χαμόγελο. Καλησπέρα, βράδυ το διαβάζω. Θα ήθελα να σου πω σχετικά με την ιστορία που ήδη σου έχω στείλει, κάτι το οποίο συνέβη και χθε το απόγευμα. Βγήκα για να πάω σε μια φίλη για καφέ και στο δρόμο συνάντησα αυτόν με τον οποίο είχα συνάψει παράλληλη σχέση. Εγώ μου πεζή και εκείνο με το αμάξι. Όταν με στο δρόμο μόνη μου, σταμάτησε να μου μιλήσει. Σταμάτησα κι εγώ. Μιλήσαμε. Αφού πρώτα είπαμε τα τυπικά, καλησπέρα, τι κάνει, πώ είσαι, ύστερα μου είπε ότι λυπάται που τον διέγραψα από την καρδιά μου, ότι δεν νιώθει καλά ψυχολογικά εξαιτία διαφόρων παραγόντων, Όμω και λόγω τη δική μου απουσία. Μου είπε επίση πω το έχω λείψει. Πω με αποθύμισε, Πω θέλει πολύ να ξανασυναντηθούμε οι δυο μα μόνοι. Και τέλο, πω δεν θα πάψει να ελπίζει και να περιμένει. Oh, πολύ ρομαντικό. Ιρωνικά το λέω, το καταλαβαίνει. Όσο μου έλεγε αυτά τα λόγια, με κοιτούσε βαθιά μέσα στα μάτια τόσο έντονα και επίμονα που ένιωσα μήχα Να ξέρει τι του είχε λείψει αυτόν. Το εξωσυσγικό που κάνατε, αυτό το το action, το πάθος, το παράνομο που είναι παθιασμένο. Η δική μου απάντηση σε όλα αυτά που μου είπε ήταν ότι δεν τον διέγραψα από την καρδιά μου, αλλά πάντα τον σκέφτομαι και θέλω να τον βλέπω, απλά να τον βλέπω, να μαθαίνω νέα του και ότι χαίρομαι να είναι καλά. Του είπα επίση ότι του είχα εξηγήσει τους λόγους που ζήτησα να διακόψουμε και δεν θα τους επαναλάβω και ότι δεν θα κάνω πισωγυρίσματα. Του είπα ακόμη πως το γεγονός ότι επιμένει σημαίνει για μένα ότι σκέφτεται μόνο την πάρτη του, αγνώντα του λόγου για του οποίου διέκοψα τη μεταξύ μα σχέση. Γιατί για μένα ήταν ιδιαίτερο δύσκολη μια τέτοια συνθήκη και μου έκανα πόλεμο, και πω έκανα πόλεμο με τον ίδιο μου τον εαυτό, επειδή ένιωσα συναισθήματα για εκείνο. Όταν το άκουσε αυτό, δηλαδή πρώτη φορά άκουγε ότι ένιωσε συναισθήματα για αυτόν, μου είπε ότι και εκείνο ένιωσε συναισθήματα για μένα και πω έκανε διάφορε τρέλε και ρίσκα για μένα. Τι μεγάλος έρωτας, 7,5 χρόνια παράλληλες σχέσεις, 6 χρόνια χωριστά και όταν δεθείτε από κοντά τότε λέτε ο ένας τον άλλο πως είχατε συναισθήματα. Νομίζω ότι ούτε εσύ τον αγαπάς ερωτικά, ούτε αυτός σου αγαπά ερωτικά, απλώς συνήθεια είναι, νομίζω, δεν ξέρω. Τελικά διέκοψα τη συζήτηση αυτή εγώ λέγοντας το ότι χάρηκα που τον είδα, ότι θα ήθελα να μιλάμε και να λέμε τα νέα μας όταν συναντιόμαστε τυχαία στον δρόμο, Χωρί όμω ο σκοπό του τα με βλέπει να είναι να μου εκφράσει την επιθυμία του να είμαστε ξανά μαζί ή την επιθυμία του να ξανακάνετε σεξ στην ουσία. Του ευχήθηκα καλό απόγευμα και έφυγα. Θέκλα μου, θέλω να ακούσω τι απόψει σου και τα σχόλια σου σχετικά με το περιεχόμενο αυτή τη συζήτηση που είχα μαζί του. Σε συνδυασμό φυσικά με την ιστορία μου που σου έγραψα πριν από, από μερικέ μέρε. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Αν υπομονώ να ακούσω το vlog τη δική μου ιστορία. Και τι περιμένει να ακούσει από μένα, κόρη τώρα. Τι περιμένει να ακούσει από μένα. Μίζερε ζωέ, μίζερε μεσοβέζικε σχέσει. Μίζερη ζωή σου και στο γάμο σου, μίζερη ζωή σου και στην παράλληλη σχέση, μεσοβέζικα πράγματα παντού. Γιατί θες να το βλέπεις, δεν ξέρω ε, ίσως για να τονώνεται η γυναικεία σου αυτοπεποίθηση, ότι αυτό ο άνδρας σε θέλει. Καταλαβαίνω ότι για να μου γράψει αυτό το email μετά που συναντηθήκατε στον δρόμο, ότι ένιωσε ωραία, ότι ένιωσε μία. Ε, πήρε τα πάνω σου. Γιατί πολλέ φορέ η παράλληλη σχέση, η εξωζυγή σχέση δεν είναι μόνο για το σεξουαλικό κομμάτι, για το επικοινωνιακό, αλλά είναι και για να τεστάρουμε αν μετράει, ε, αν περνάει η μπογιά μα. Αν μετράμε ω ως ερωτικά όντα, είτε άνδρες είμαστε είτε γυναίκες. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν γιατί δεν είναι πράγματα που οδηγούν πουθενά δημιουργικά. Δηλαδή, πάμε σε σένα γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ήσουν σε ένα γάμο στον οποίο περιγράφει ότι υπήρξε βία, υπήρξε παθολογική ζήλια, υπήρξαν πράγματα που δεν ήταν υγιή. Έκανες κάτι γι' αυτά. Πήγες σε ψυχολόγο, απέτησε με τον άνδρα σου να πάτε σε ψυχολόγο, να επιλύσετε τα προβλήματα σα, να, επι... ή να επιλύσετε το θέμα ή να διαλύσετε το γάμο, αν δεν γίνονταν τα πράγματα υγιή. Όχι. Δεν ξέρω αν το ζήτησε τον άνδρα σου και σου είπε όχι. Αυτό που ξέρω από αυτά που μου γράφει είναι ότι δεν κάνατε κάποια ουσιαστική προσπάθεια για θεραπεία σε εκείνο το γάμο. Εσύ αφέθηκε στο φλερ του συγκεκριμένου τύπου, ο οποίο φαίνεται πως μπορεί να είναι παίχτης ή γυναικάς και ο οποίο παράλληλα με σένα μπορεί να παίζει και με άλλες γκόμενες. Πιθανό. Δεν γνωρίζω. Μπορεί και όχι. Τι να πω. Μπορεί να είναι διγαμικός, να μην είναι πολύ γαμικός. Δεν ξέρω. Ξέρω καν υπάρχει όρος διγαμικός. Ξέρω, ξέρω ότι υπάρχει όρος δίγαμος για κάποιον που μετρεύεται δύο γυναίκες παρά, παράλληλα. παράλληλα και είναι και παράνομο. Λοιπόν, εσύ σταματάς εκείνη τη σχέση. Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε. Τι σταμάτησες γιατί όντως ήθελες να δουλέψεις στο γάμο σου. Τη σταμάτησε γιατί ήλπιζε υποσυνείδητο ότι αυτό θα μπορούσε όντω να κάνει, να πάρει ρίσκα και να κάνει μεγάλε αλλαγέ όπω να χωρίσει και να σου πει να είστε μαζί. Ή τη σταμάτησε γιατί ένιωθε ενοχέ. Και τώρα είναι όντω ο γάμο σου καλύτερο. Είναι όντω η γης ο γάμο σου. Δεν ξέρω, εγώ ανησυχώ για σένα και ανησυχώ περισσότερο για τι ακραίε βίε πράξει δική, σου, δική σου έκφραση που γράφει στο πρώτο mail από τον, άνδρα, από τον άνδρα σου. Γιατί μάνα μου, γιατί μάνα μου αφήνεται τη ζωή σας να, γίνει τέτοιο αδιέκ, να, να, οδηγηθεί σε τέτοιο αδιέξοδο, γιατί να έχετε επιλογή από το χείρον, το χείριστον. Γιατί, 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 γιατί. Επέλεξε εσύ συνειδητά να πάρει τον άντρα σου στα 20 σου. Στα 20 σου ακόμη δεν ήξερε ποια είσαι. Όσο συνειδητά και να το επέλεξε στα 20, είναι πολύ πιθανό στα 35, στα 36, στα 40 που είσαι τώρα να μην ταιριάζει με αυτόν τον άνθρωπο. Όμως η παράλληλη σχέση, η εξωσυγική σχέση, το μόνο που κάνει είναι τα πράγματα χειρότερα και σε κάνει και σε ένα να χάνει το δίκιο σου. Το ζήτημα όμως δεν είναι ποιος θα βγει από πάνω και ποιος θα έχει δίκαιο ή όχι. Το ζήτημα είναι πώς εσύ θα έχεις μια υγιή ελεύθερη ζωή. Γιατί η ελεύθερη ζωή μπορεί να έχεις μέσα και σε ένα γάμο. Φτάνει να είσαι ο εαυτός σου και να μπορείς με το τέρι σου να είσαι 100%, -100 ειλικρινής. Ήσουν ποτέ 100% ειλικρινή με τον άνδρα που παντρεύτηκε. Ήσουν ποτέ 100% ειλικρινή με την παράλληλη σχέση. Όταν μου λε ότι μετά από 7,5 από 8 χρόνια του είπε για πρώτη φορά ότι είχε συναισθήματα, τι είδου ειλικρινή είναι αυτό. Λυπάμαι για σένα. Λυπάμαι γιατί δεν ζει τη ζωή σου στο φουλ. Λυπάμαι γιατί δεν βιώνει πλήρω τα συναισθήματα σου. Λυπάμαι γιατί αρκεί σε ψίχουλα. Ψίχουλα από το γάμο σου. Ψίχουλα από την παράλληλη σχέση. Ψίχουλα παντού. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να διαβάσει το βιβλίο να μείνω ή να φύγω και να κάνει ψυχοθεραπεία. Σε παρακαλώ πολύ. Να κάνει ψυχοθεραπεία, να βρει τον εαυτό σου. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο άντρα μα, δεν είναι ούτε ο κομμενό μα, δεν είναι κανεί άλλο εκτό από εμά. Και όταν είμαστε θαραλέοι, να πάρουμε ουσιαστικά τη ζωή μα στα χέρια μα και να ζήσουμε πλήρω τη ζωή μα, ή αν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα και να κάνουμε κινήσει οι οποίε δεν μας οδηγούσε η ουσιαστική ελευθερία, παρά κοιμίζουν για λίγο τα συναισθήματά μας, όλο αυτό το, το παράπονο που κουβαλάμε μέσα μας για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Σε παρακαλώ πολύ, δεν είναι ωραία να ζήσεις τη ζωή που δεν έζησε. Δεν ξέρω με ποιον, δεν ξέρω πώς, αλλά δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, δεν θα μπορείς να ζήσεις πλήρως. Καλό βράδυ.